Και σε φιλίους έλεγες. Είχες, έβαλες και πόλεμο μέσα, δεν μπορούσε να μην βάλεις. Ρε, στον εμφύλιο μετά ήταν το 48-49 είναι. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ανδρέας από Έδισσα, Παναθηναϊκός. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και να μιλήσουμε αντικειμενικά για τις ομάδες μας. Ναι, για πες. Λέτε ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη και πιο καθαρή ομάδα στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Ναι, το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ το 2008, άμα είναι ο Ολυμπιακός η πιο καθαρή ομάδα. Ναι, τι έγινε. Γιατί το πήρε στα χαρτιά. Άκου, άκου. Λοιπόν, άκου. Πώς είπαμε. Όπως να είναι. Θρασίβουλο. Δεν είπε ο νόμος. Θρασίβουλο. Ανδρέας, Ανδρέας. Ναι, ωραία. Άκου, Κώστα. Ανδρέας. Ανδρέα. Άκου, Ανδρέα. Πες με Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και φέρνω εγώ ένα παίχτη που δεν έχει δικαίωμα να παίξει. Και κάνει ένσταση ο Παναθηναϊκός. Και το κερδίζει το παιχνίδι γιατί παίζει παράνομα ο παίχτης του Ολυμπιακού. Τον έχω φέρει εγώ παράνομα και δεν έχει δελτίο. Και παίζει. Εσύ δεν θα κάνεις ένσταση να το κερδίσεις. Ναι, εγώ συμφωνώ με αυτό. Άσο, τέλος. Συμφωνώ με αυτό. Απλά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να κρυθεί ένα ολόκληρο πρωτάθλημα μόνο σε ένα παιχνίδι. Κάτσε ρε αγόρι μου, κάτσε ρε αγόρι μου. Εκείνη τη χρονιά είπες μόνος σου ότι αν έφερε ένα παίκτη εγώ και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ήταν παράνομος ο παίκτης, θα έκανες έσταση. Και είπες συμφωνείς. Τι είναι αυτό που το τραβάς τώρα παραπάνω. Εσύ άκου να δεις, εκεί που ρώτακε στην Βέρεια που είναι και δίπλα στην Έδεσσα, που είναι κοντά οι πόλεις, γιατί τον είχαν τον Βάλνερ και δεν τον εβάζανε. Καλαμαριά ήταν. Πριν ήταν στην Βέρεια και δεν τον εβάζανε και φύγει. Α, ναι, ναι. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Ρωτάκι πέρα αγόρι μου που είσαστε και δίπλα, γιατί δεν τον εβάζατε ρε και... Ή πήγαινε μετά στην Καλαμαριά και πήρες εσείς τόσο πονηροί ήσασταν. Και στην Βέρεια ήταν μαλάκι που δεν τον εβάζανε. Άστο ρε παλικαράκι μου. Άκου όμως κάτι. Δεν σα ακούω πολύ καλά. Μπορείτε να... Δεν πειράζει, θα τα ακούει ο κόσμος. Περίμενε. Άκου και ένα πρόσφατο. Παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός γυναικείο μπάσκετ. Και κάνει ένσταση ο Παναθηναϊκός που έχει πάει και 30 πόντους. Για να το κερδίσει τον αγώνα στα χαρτιά. Για μια παίχτρια που δικαιολογημένα ήταν άρρωστη και δεν είχε πάει στον αγώνα της Εθνικής. Ο Παναθηναϊκός όμως έκανε ένσταση. Που ήξερε ότι είναι παράνομη η ένσταση, γιατί η παίχτρια ήταν δικαιολογημένη από την εθνική ομάδα. Καταλαβες, δεν ήταν αυτό ήταν βρωμιά. Του Παναθηναϊκού ήταν βρωμιά, όχι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, να παίξω εγώ τώρα με τη Ρεάλ και θα πω του Μέση, έλα να παίξει λίγο μαζί μας, μωρέ. Και πει η Ρεάλ, έλα δεν πειράζει, ας παίξει ο Μέση. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Να πάρουμε και εμείς κάτι. Εντάξει, αγόρι μου, έλα, καλό βράδυ, φίλε. Στην Έδεσσα, να είσαι καλά και εσύ και οι καταράκτες. Λοιπόν, και στα μάτια σου και να σου θυμίσω λοιπόν, κάτι άλλο. Ο Ηρακλής, άκου τι λέει ένας άλλος. Να σου θυμίσω κάτι, ένα βρώμικο του Παναθηναϊκού, γιατί με πήγες σε μια νόμιμη ένσταση του Ολυμπιακού. Ένα βρώμικο του Παναθηναϊκού, μην το ξεχνάτε ποτέ, είναι επιταγή με στα λουλούδια. Ναι. Παναθηναϊκός Ηρακλής. Δωροδοκία φαναρή. Σας πιάσανε με τα λεφτά στα πράστα. Σας δικαίω. Ολυμπιακός ο Ανδριανόπουλος σας έσωσε από τη Β' Αθηνική με 3-2 ψήφους. Ναι. Αυτά μην τα ξεχνάς. Όχι. Εδώ δεν θυμάστε. Και θυμάστε μια ένσταση δικαιολογημένη. Εδώ ο Ηρακλής δεν το θυμόταν αυτό και σου λέει για το 47 που μου στέλνει τώρα ένας φίλος, ο Χριστόφορος, και μου λέει: Αν και ο Ηρακλής έτσι και πηγαίναμε μπαράς, 5 θα έτρωγε αφού και στο κύπελλο εκείνη τη χρονιά 5 του ρίξαμε και κάναμε ντάμπλ. Ποιος Ηρακλής, ρε. Ηρακλής, ρε, ατέρα και εσύ και ποιος Ηρακλής, ρε. Και φιδάκτη. Με το φιδάκι το διαμαντή, ο Ηρακλής. Καλησπέρα. Γεια σας. Εμπρός. Γεια σου Αγγιέ σου Άκη, τι κάνετε. Εμπρός. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου αγόρι μου. Γεια σου Αγγιέ σου Άκη. Γεια σας. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Ναι. Από. Αθήνα. Από Αθήνα, Αθήνα. Αθήνα, Αθήνα. Μα δεν ακούς. Παναθηναϊκός είμαι, αρχικά. Ναι. Ασπροπύργο. Τώρα, εγώ δεν θέλω να σταθώ στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο θέλω να σταθώ. Και να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για την εικόνα του Ολυμπιακού τις τελευταίες αγωνιστικές γενικά. Τι τελευταία αγωνιστική. Τις τελευταίες αγωνιστικές. Γενικά, ναι. Ολυμπιακός Φιλιάκου να δεις. Στον πρώτο γύρο είχε μια διαφορά από όλες ομάδες γύρω από 15 έως 20 βαθμούς. Η ομάδα φύγανε κάποιοι παίκτες δικαιολογημένα. Έτσι γίνεται. Ναι. Οι προπονητές δεν ήταν οι καλοί που έπρεπε. Ναι, να... Πολλά του λεφτά. Μετά... Έχουμε δώσει πολλά παιχνίδια. Είμαστε κουρασμένοι. Συμπληρώνεις. Ναι. Κάπου διαφορήσαν οι παίκτες. Ναι. Που σου λέει 15 βαθμούς διαφορά. Κάποιοι δεν παίξανε καλά. Κάποιοι μετά... Για το κύπελο θέλω να μιλήσουμε περισσότερο. Για το κύπελο, ωραία. Για το κύπελο παίζει Παναθηναϊκός. Πώς τη βλέπετε την ΑΕΚ. Εσύ είσαι Παναθηναϊκός, θα μου πει για την ΑΕΚ τώρα εσύ.
Μάλιστα, παιδιά. Εσύ κοίτα να παίξει. Να παίξει. Έλα, ρε. Τώρα, ρε, φίλε. Έλα, μόλι κάτσε και το εξηγήσει. Ρε, αγόρι, αγόρι μου. Από τα μια και ρώτησε και ο Ολυμπιακός. Έστω το Ολυμπιακός. Θα προκριθεί με την άλλη. Εσύ κοίταξε να προκριθεί. Δεν βλέπω να το περνάνε. Δεν βλέπω τι. Άμα δεν βλέπει, τι να σου κάνω, ρε, φίλε. Πήγαινε έξω να δει το φω. Αφού δεν βλέπει μέσα στο σπίτι σου, πήγαινε έξω, πιέσαι κανένα ποτό να δει το φω. Πήσε πάνω, 25 ρωτάς για την ΑΕΚ και δεν ρωτάς τον εαυτό σου αν θα περάσει στον ΠΑΟ. Τρελός είσαι. Απ' τι είναι. Άσε με ρε που το εξηγείς κιόλας. Εμπρός. Εγώ ξεπλάγει, δηλαδή τόσο εξήγηση δεν κατάλαβες. Και λέω τι κάτι και το εξηγεί, τι κάναμε και τι λυπή. Προσπαθώ να είμαι διαλεκτικός ρε Άκη. Διαλλακτικός, ναι. Ναι, αυτό. Όχι, αξιέπαινη προσπάθεια. Αλλά δεν έχει άλλη. Ναι. Δεν έχει άλλη. Τα βλέπετε. Είδες τι έκανες. Έκανες τους επόμενους. Δεν θα έχουν οι επόμενοι, δηλαδή, όπως κατάλαβες, με αυτό που έκανες, δεν θα υπάρχει καμία διαλλακτικότητα τώρα. Εμπρός. Γεια σας. Γεια σας, φίλε. Να ξέρεις ότι δεν υπάρχει καμία διαλλακτικότητα. Μ' ακούτε. Ναι, σ' ακούμε. Νίκος από Μοσχάτο. Νίκος. Παναθηναϊκός. Άντε, γεια! Γεια. Δεν γίνεται δύο στα δύο. Να μας χάσεις τα πλεμβούνια. Θα με ρωτήσεις εσύ πώς σκέφτομαι το, του χρόνου το Champions League που θα προκριθώ. Θα προκριθώ. Λοιπόν, ό,τι απορρίψεις... Κοιτάξτε τα χάλια σας. Δεν πρόκειται να πάτε πουθενά. Τι έγινε με τον το ταυλαρίδι, ρε παιδιά. Είναι 130.000. Οι δόσεις που ζητάνε είναι 7.000 το μήνα να του δίνει το άνθρωπο. 20 δόσεις. Και λέει ο δικηγόρος, ναι. Τι λέει, είμαι ο σκλαβενίτης, λέει. Κοτσόβολος. Πώς τον είπες. Κοτσόβολος. Ο Κοτσόβολος. Τι γίνεται. Είναι ρε, πλυντήριο πιάτων είναι ρε ο κάθε παίκτης. Αλλά όμως θαυμάζω και την παναθηναϊκή αγάπη που έχει και ο Ταυλαρίδης απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπως και ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Παναθηναϊκό παίκτη, τι αγάπη του έχει. Όσο ήταν και να... Βρέστε τα λεφτά εκεί, γιατί βλέπω να μην παίρνει την αδειοδότηση. Πάντα τιμάει τις παίκτες ο Παναθηναϊκός, δεν πάντα. Ρε. Ναι. Δεν βλέπεις... Α, έχουνε και σειρά κάποιοι άλλοι. Δεν βλέπεις όσο έχει καταντήσει τον Κωνσταντίνο. Ναι, πω. Δεν τον έβλεπεις όσο έχει καταντήσει. Κωνσταντίνο. Άστο, δεν χρειάζεται. Ό,τι και να πεις, θα είναι τιμή του. Μείνε εκεί που είσαι. Με τον παπάκι στο... ναι. Στα χίλια. Και όχι μόνο. Και την τζαμπού. Και τα χαράματα, τον μπαμπάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια. Γιάννης από Μενίδη, Παναθηναϊκός. Άντε, γεια! Έφυγες. Δεν υπάρχει. Τι πάθατε, ρε, σήμερα οι Ολυμπιακοί. Είπαμε να περάσουμε καλά. Σας το είπα από την αρχή της κουβέντας μας. Δεν θα με πρίξετε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πώς δηλαδή, είσαι τόσο ανώμαλοι. Συγγνώμη. Δηλαδή, βλέπετε έναν άνθρωπο φυσιολογικό, έναν, δύο. Ναι. Θα μας τραλιάνετε. Μιλάει για σένα, εγώ. Ωραία, εγώ είμαι φυσιολογικός, δεν θα κάνω τώρα. Εγώ δεν είμαι. Μα είσαι και εσύ το άσετε, τι πάνε το φτιάξεις το αυτούς. Λοιπόν, άκουμε τώρα, λοιπόν. Ακούστε να δείτε. Λοιπόν, δεν θα την πληρώνουμε εμείς και οι τηλεθεάτες, επειδή σας έχει φάει εσάς η κλεισούρα. Τα παιδιά, τα αδέρφια μας οι Ολυμπιακοί σηκώνουν την Παρασκευή, βγαίνουν έξω, παίρνει ο άλλος την κοπέλα του, να πιούν ένα ποτάκι, να διασκεδάσουν τέλος πάντων. Εντάξει. Τώρα και αναγκαστικά μένουμε με εσάς. Δεν φτάνει που σας φιλοξενούμε. Λέτε και τις παπάρκες σας. Θα κάνω όμως τώρα στον επόμενο Παναθηναϊκό, ναι. Θα τον αφήσω να μιλήσει με σένα και εγώ δεν θα μιλήσω. Όχι, δεν μιλάω δεν εγώ. Μπορώ. Δεν μιλάω εγώ. Ούτε εσύ θες. Ούτε εγώ. Ωραία. Γιατί πώς θα γίνει, να μας χάσετε δηλαδή. Βρήκατε τώρα δύο άνθρωπους εδώ πέρα Ολυμπιακούς που σας τα λένε έξω από τα δόντια σε όλα τα θέματα και η μόνη αλήθεια που σας λέμε εμείς. Είδατε τώρα κάποια Παναθηναϊκά site που λένε για το γουδί. Που βγήκαν 64% Παναθηναϊκοί και είπανε δεν το πιστεύουμε αυτό. Το είδατε. Το είδατε. Θα το δείτε και το γήπεδο της ΑΕΚ. Όλα, ναι. Όλα θα τα δείτε. Βάλτε λεφτά, έχετε λεφτά, ρε παιδιά. Ο Αλαφούζος είναι εφοπλιστής. Ο άλλος, ο Μελισσανίδης είναι, τι είναι, που έχει βενζινάδικα. Λοιπόν, βάλτε τα λεφτά, φτιάχτε γήπεδα. Πώς θα γίνει δηλαδή, θα χρεωθεί το κράτος. Έχει χρεωθεί από εσάς 380 εκατομμύρια. Θα χρεωθεί κι άλλο, να πάει σύνταξη 80 ευρώ. Εμπρός.
Τι έγινε ρε Τανές που, πού τα κάνετε αυτά ρε. Και χιλιάδες τρίλοι δικάνε το τριφύλι. Γαμνέτε λένε ο Παναθηναϊκός. Ακούσα. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Τον παίρνετε όλοι από πίσω και από μπρος. Τα θέλω κόλλο σας. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Δεν βάζετε μυαλό. Τα σφυριστράκια. Τι ύμνος είναι αυτό. Δίλι. Και χαίρεται όλη η Ελλάδα που έχει τέτοια... Μπουρδελόματα. Όχι ράκι. Είμαστε εκπομπή λόγου. Μα είδες που το κόβω, βάζω μπιπ. Μπράβο, αγόρι μου. Εμπρός.